κυρία Μαμπίου. Καλημέρα σας. Είμαι η Στέλλα Μαγίδου, είμαι νηπιαγωγός και είμαι μία εκ των συγγραφέων του Δικαιωματούλη. Δεχτήκαμε με χαρά την πρόσκληση του σχολείου σας να παρευρεθώ στη γιορτή σας. Δυστυχώς η Μαρία Ζαφάρη, με την οποία συνέγραψα τον Δικαιωματούλη, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη σημερινή παρουσίαση λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Είναι όμως με τη σκέψη της κοντά μου. Δεν σας κρύβω πως όταν έμαθα ότι δυο σχολεία της Φλόρινας, η έκτη τάξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου Φλόρινας και το δημοτικό σχολείο Άνω Καλλινίκης με τις εκπαιδευτικούς Ιωάννα Λέγκα στο δεύτερο δημοτικό και την εκπαιδευτικό του σχολείου σας Μαρία Πρικολάρη, όταν έμαθα λοιπόν ότι επρόκειτο να παρουσιάσουν το παραμύθι μας, συγκινήθηκα. Η ιστορία του Δικαιωματούλη γράφτηκε με πολύ αγάπη από μένα για την Μαρία, με τη φιλοδοξία να αποδείξει πως κανένας δράκος δεν μπορεί να στερήσει τα δικαιώματα από τα παιδιά. Πάντα θα υπάρχει κάποιος να τα προστατεύει, όπως και ο Δικαιωματούλης στη συγκεκριμένη ιστορία. Ελπίζαμε με τη συγγραφή της ιστορίας ότι θα βρει εμπνευσμένους εκπαιδευτικούς, εμπνευσμένους αποδέκτες που δεν θα σταθούν στην απλή μετάδοση γνώσεων, αλλά κυρίως θα επιδιώξουν την αλλαγή στάσεων των μαθητών τους. Η εκπαιδευτική λοιπόν του σχολείου σας Ελευθερία Δίβιου και η κυρία Μαρία Περιβολάρη και τα παιδιά του σχολείου σας επέλεξαν το παραμύθι μας, δούλεψαν με μεράκι, γίνανε οι ίδιοι δικαιωματούλιδες και μας έδωσαν ξανά την ελπίδα. Παιδιά, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και εσάς και τη δασκάλα σας για την ξεχωριστή τιμή που μας κάνετε και να σας πω ότι αποδεικνύετε περίτρανα πως ποτέ δεν είναι αργά να πιστέψεις ότι μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Με αφετηρία λοιπόν από αυτό, η επιτυχία σας είναι δεδομένη και διαφεσβήτητη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέσπασε πόλεμος, μέχρι και το όνομα των παιδιών έπαιξε. Και
δεν ήξεραν τι να κάνουν, πώς να αντιδράσουν. Άρα αναγκάστηκαν να πολεμήσουν. Κι άλλα φύγανε και άφησαν την πατρίδα τους για να γλιτώσουν. Το κράτος του Σουμιά, πολύ χαρούμενο. Ας ακούσουμε το τραγούδι που θέλουμε να σπίνει νεράκι. Ας
προσέξουμε τα λόγια της. Είναι
Αυτό όμω θα είναι το λίγο νερά, είναι. Όχι, φυσικά. Και αυτό έτσι λοιπόν, το χειρόματο μας ξεκίνησε το ταξίδι. Τι δύσκολη αποστολή. Έπρεπε να μαζέψει παιδιά από όλο τον κόσμο, όπως το συμβούλευσε η Νεράιδα, και να ψάξουν όλοι μαζί τους το όνομα. Πρώτα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Νεράιδας, συνάντησε τον μικρό φαγής. Πόσο άδικο όλα αυτά που πέρασε η μητέρα μου και τόσο άνθρωπο και εγώ που με βοηθήσει.
να αλλάξουμε τον τράπο του φαταούλου. Είστε πάλι στο γυρό σου, στο σχολείο σου, στην άλλη άκρη της γης. Οι παιδιά με τις άλλες σου χαιρετάνε και σου λένε «Έλα στην τάξη να μας βρεις». Εσύ τι μάσκες που σκοιτάς και είναι φίλος σου που άσχε και νωρίς. Θα έχει κάτι που είναι στην πόλη και σαν μυρίσει, αν δεν φύγεις θα χαθείς. Γιατί τόσο μικρός να φύγεις αλλού. Γυρνάς πολύ μορφό σου και θα σε ανοιχτή. Ο γης δέχεται μέσα από το ηθί στο παιδιό μου αγούρι. Ανέβηκε στην πέφτη και κέφτη. Σε λίγο κι άλλο μέρος μου στέλνει στην παρέα. Η οχτάχνη σωμάτια, διαμένει. Καλησπέρα σωμάτια, είμαι το κεματούρι και μας στέλνει η Ελλάδα της Κυροσύνης. Είμαι το φίλο του Φαγγίου που μας θέλει με τη βοήθειά σου για να χαρίσουμε και πάλι τα δικαιώματα στα παιδιά όλου του κόσμου. Πολλά παιδιά σε μιλένε, σε πολλές δουλειές, σε λίγο λέει. Έχει τα
Καλησπέρα, Αχμέλ. Είμαι δοκιματούς και μας θέλει η ενεργάρια της ποιοσύνης. Πήρω το δούμε της φαγής, τη σωμάτια, τον πολύ, τον αδέστητο και την αλήθεια και θέλουμε την βοήθειά σου για να ευχαριστήσω το κεφάλι του χαρά, το χαμόγελο και την ελπίδα στα παιδιά, όλου του κόσμου. Μέσα σε βάλους, κάτω από δέντρα, θα ονειρευτείς για μια καλύτερη ζωή.
Γιατί τόσο μικρός να φύγει σαν ρηγή. Γυρνάς το λίγο φως σε θάλασσα ανοιχτή. Είσαι φαγής, είσαι σαμάνα, είσαι πουρή, είσαι αρέσανος, είναι αλή. Είσαι αγμέ, είσαι τσασμή, κι αυτή είναι η μαλάλα. Είσαι ο πρόσφυγας. Thank you.
Yeah.
ξεκλειμένη. Γι' αυτό θα σας διηγηθώ πώς πέρασε ένας χρόνος να δείτε πως των μαθητών είναι φαλής ο πόνος. Αυτό ακριβώς είναι σαν τρελό στο παντοξενιχείλι. Όποιος και να το ακούγε, θα ήθελα να το δει. Σήκω στράτο, γιατί μονάς σε μία ώρα. Δεν είχε κάνει τα παιδιά σε όλη αυτή τη χώρα. Σηκώνω και στριγίζοντας, θέλω να κινηθούν. Μα γρήγορα στον μπάνιο τους τρέχουν για να πληθούν. Τα άλλα και την προσοχή στα σβέρτα θα τα κάνω και έρχεσαι στην επανάληψη, έτσι δεν τη χάνω. Τρέχουν στα κρυσάκια στις κοδούλια να προλάβω. Και προσοχή στο μάθημα πρέπει να καταλάβω. Ο δάσκαλός δες με φωνές συνέχεια τα μαλώνει. Μα τα αγαπά πολύ, γι' αυτό αμέσως τα παλώνει. Ανοίγει ο κατάλογος παρόντες και πλουσίες. Άρρωστος ίσως, αν τους πεις σου λένε δικαιολογίες. Πρωί πρωί στις προσευχή, πάλι δεν είναι σουτάκι. Πέντε φορές το μάθω να γράψω με την κοράκι. Κωστάκι γύρισε μπροστά, τη τσίχλα μέσα σου βγάλε. Σοφία μέσα στη τσάντα σου την κασετίνα βάλε. Διονύση πάψε να μιλάς, Στράτο πρόσεχε με. Κι άλλα τέτοια συνέχεια να ακούω πώς βαλεύω. Και τώρα θα προσθέσουμε ένα και δύο, τρία. Καλά στην αριθμητική, σκάβα στην ιστορία. Ονόματα και ρήματα στα ελληνικά ένα κάρο. Πάνω από τη βάση ξέγραφτο. Μονάδα δεν θα πάω. Καλά που είναι για αυτές που κλείνουμε για λίγο. Πώς επίκρατα η γεννιού με το σχολείο σαν σμύρο. Περνούν οι αφιλότιμες μέρες τσάκα τσάκα και είτε τα ίδια από την αρχή, στον νόμο σου Ισάκ. Με μεγαλώσω θέλω πια, αφήγω από το σχολείο, όρκο να δώσω και ποτέ στα χέρια μου βιβλίο. Το δάσκαλό μου μακριά, να μην το ξαναδώ. Μισέ το τσίτα και πιθώ, όλο να τραγωδώ. Να γίνω όπως ο γιατρός, όχι, λάθος βαρύ, αυτός τρέχει συνέχεια, σηκώνεται πρωί. Να γίνω όπως ο δάσκαλος, ή μάλλον όχι, λάθος, τον βλέπω και κουράζεται, εργάζεται με πάθος. Καλύτερα στη φύλακα, πω πω, καλέ τι λέω, να τρέχω μέσα στους ακουμούς χωρίς εγώ να φταίω. Παπάς, τι λέω, μα γιατί, πάλι παυλικίες, θέλω να τρίχισα, δεν θέλω τις κηδείες. Άσε πόσο τέτοιο να τρέχει μέσα στο χρήμα το δικηγόρο βρίσκεται συνέχεια στο εφετείο. Εργάτη η οικοδομή, βαριά η εργασία. Και ο μάγειρα αληθινά έχει αποστοσία. Τέλεια, το αποφάσισα. Μένω στην ίδια τάξη. Γιατί η δουλειά του μαθητή είναι πιο εντάξει. Τον δάσκαλό μου πιο πολύ από κάθε θετικό. Τον θέλω και τον αγαπώ. Δεν το έχω μυστικό. Λοιπόν, δεν κουράζομαι για να ανακτώ και λίγο. Και από το σχολείο φαντάζομαι πότε και πώς θα φύγω. Είναι γιατί από μικρούς μας βάζουν σε πελάδες. Μεγάλος θέλουν τους βαθμούς παπάδες και μαμάδες. Ίσως γεννήθη κάποιο. Για τη άλλη εποχή, αντί να τρέχει στο σχολείο με χιόνια και βροχή, θα στέλνει στο κομπιούτερ σου μόρφωση για να παίρνει και μας σημαίνει έτοιμη τροφή στο χρησιμοποιητέρο. Μα μην ξεχνάτε, άλλος κανείς, προτέρημα δεν έχει. Τρεις μήνες από τη δουλειά συνέχεια τα απέχει. Γεια σου λοιπόν και ραντεβού πως λένε το Σεπτέμβρη και η νέα σχολική χρονιά ξεκούραστο μας έρθει.